με το νομοσχέδιο του νέου λυκείου όπου είναι σε πλήρη εφαρμογή και τις εξετάσεις από τράπεζα θεμάτων από την, που θα ξεκινήσουν σήμερα για την Α λυκείου, δεν υπάρχει παιδαγωγική, καμία παιδαγωγική διάθεση από το Υπουργείο. Αντίθετα, υπάρχει ένας εξεταστικοκεντρικός ανταγωνισμός με στόχο να διώξει τα παιδιά από το σχολείο. Διότι αυτή η τράπεζα θεμάτων δημοσιεύτηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχαν κλείσει τα σχολεία. Δεν έδωσαν τη δυνατότητα καν στους καθηγητές να βοηθήσουν να ενημερώσουν τα παιδιά. Αντίθετα, έτρεχαν αλόφρονες μαζί με τους γονείς τους στα φροντιστήρια, σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το δημόσιο σχολείο για να βοηθηθούν. Και επιτρέψτε μου την έκφραση, εδώ πρόκειται για τζόκερ. Θα γίνονται κληρώσεις αν δεν έχει διδαχθεί η τράπεζα θεμάτων και όλα αυτά τα αντιπαιδαγωγικά και τα ωραία, επιτρέψτε μου την έκφραση. Δεν μπορεί η εκπαιδευτική διαδικασία να λειτουργεί στην τύχη με κληρώσεις και αν έχει διδαχτεί το αντικείμενο, αν δεν έχει διδαχτεί σε πολλά σχολεία λόγω έλλειψης καθηγητών, να ξανακάνουμε κλήρωση μέχρι να μας τύχει το θέμα που έχει διδαχτεί. Επιτρέψτε μου ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνονται σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, γίνονται μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσει το υπουργός μας και η κυβέρνηση μια πολιτική που και οι ίδιοι γνωρίζουν, αφού έδωσαν τη δυνατότητα για επανωτές κυλώσεις, ότι είναι αποτυχημένη. Αντιπαιδαγωγικό από τη μία, από την άλλη επικαλείστε σε αυτή σας την ανακοίνωση την ψυχική υγεία των μαθητών. Λέτε ενδεικτικά και σταματάω σε αυτή την παράγραφο. Πέρυσι τέτοια εποχή ο Υπουργός Παιδείας επικαλούμενος στην ψυχική υγεία των μαθητών επιστράτευσε τους καθηγητές. Τώρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει τους μαθητές να εγκαταλείψουν το σχολείο και έχει ξεκινήσει ψυχολογικό πόλεμο στους μαθητές της πρώτης λυκείου. Βεβαίως, διότι δεν είναι μόνο η διαδικασία, δεν είναι η ουσία μόνο από την τράπεζα θεμάτων, είναι και η διαδικασία που ανέφερα πριν, είναι και η αλλαγή στον τρόπο προαγωγής των μαθητών αυτών, γίνεται όλο και πιο δύσκολη η προαγωγή και φυσικά εντάσσεται μέσα στο γενικότερο σχέδιο συρρήκνωσης και παράδοσης της δημόσιας εκπαίδευσης, όπου έχουμε μείον 30.000 εκπαιδευτικούς, έχουμε μείον 1.500 σχολεία τα οποία έχουν κλειστεί ή συγχωνευτεί και περιμένουμε και άλλα, και προφανώς δεν θα περίμενε κανείς να παραμείνει ο αριθμός των μαθητών το ίδιο, γιατί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα σχολεία. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ο επόμενος στόχος, σκοπός του Υπουργείου Παιδείας είναι να αυξηθεί η μαθητική διαρροή από την ηλικιακή βαθμίδα. Οι μαθητές οδηγούνται στην κατάρτιση, στη μεταγυμνασιακή εκπαίδευση εκτός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μείον ορισμένες χιλιάδες μαθητών και όσο περνάνε τα χρόνια θα είναι περισσότερα. Επιλογή θεμάτων με κλήρωση έτσι όπως την προαναφέρατε πριν από λίγο κύριε Λάζαρε Μάρκου σημαίνει απλά και πρακτικά ότι κάποιος μαθητής θα πρέπει να κάνει και βουντού να δει αν είναι τυχερός ή άτυχος και να πέσει μέσα στο συγκεκριμένο θέμα. Όντως είναι πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν ποτέ στο παρελθόν είχαν ξαναζήσει μαθητές. Όχι, σε τέτοιο βαθμό όχι. Γνωρίζουμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις της τρίτης λυκείου, εντάξει, εφαρμόζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποτέ όμως δεν έγινε ένας απολογισμός παιδαγωγικός, εκπαιδευτικός για το τι επιπτώσεις έχει το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων μέσα στη βαθμίδα του λυκείου. Δεν έγινε ποτέ από καμία πολιτική ηγεσία παρά τις συνεχείς πιέσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και έρχεται τώρα μέσα σε αυτό το αλαλούμ να συμπληρώσει ακόμα ένα της πρώτης λυκείου, όπου ουσιαστικά μετατρέπει το λύκειο σε φροντιστήριο, επιτρέψτε μου την έκφραση, ένα πεδίο εξετάσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε μπει εδώ και ένα μήνα, μπαίνουμε για ένα μήνα σε εξετάσεις καθημερινές. Αυτό λέει πολλά, τα λέει όλα. Και επιτρέψτε μου, βεβαίως το σχολείο δεν μπορεί να συνδεθεί, να μην συνδεθεί και με την κοινωνική πραγματικότητα, την οικονομική πραγματικότητα που βιώνει ο γονιός και ο μαθητής. Είναι
άμεσα συνδεδεμένο και το ξέρουμε όλοι. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας με μια διαλυμένη κοινωνία, με μια οικογένεια οικονομικά διαλυμένη, να απαιτεί όλο και περισσότερο ανταγωνισμό στους μαθητές και στα σχολεία. Καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις θα έχει αυτές, θα έχει αυτό και στους μαθητές, αλλά και στους γονείς που θα θέλουν να τελειώσουν τα παιδιά τους στο λύκειο, να σπουδάσουν, και φυσικά κλείνει και η κάνουλα εισαγωγή προς την τριτοβάθμια, όλο και λιγότεροι θα μπαίνουν στην τριτοβάθμια, θα θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους και δεν θα μπορούν. Μάλιστα.